σήμερα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη θέση Μαραθώνακα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματοποιείται σχεδόν κάθε 1,5-2 μήνες, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου, νομοποιηθεί η διαδικασία δηλαδή και αναλάβει ο νέος ανάδοχος, ο οποίος είναι η εταιρεία Elector. Το τίμημα είναι 48,7, όπως ήταν ο διεθνής διαγωνισμός που είχε πραγματοποιηθεί πριν από 2,5 περίπου χρόνια, και συνεχίζουμε μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο περίπου 1-1,5 μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα μπορέσει να αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση των απορριμμάτων στο Δήμο μας τον Αύγουστο, αλλά και περίπου στο τέλος Ιουλίου. Αυτό είναι κάτι βέβαια που συμβαίνει κάθε χρόνο. Φέτος είχαμε και επιπλέον επισκεψιμότητα στο Δήμο μας, οπότε αυξήθηκε ακόμα περισσότερα τα απορρίμματα που αγγίζουν σε κάποιες περιπτώσεις στους 100 τόνους. Αλλά να τονίσω ότι στο Δήμο Καλαμάτας, ο Δήμος Καλαμάτας συλλέγει το 50% περίπου των ανακυκλώσιμων, τα οποία συλλέγονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και έχουμε καταφέρει τους τελευταίους μήνες ιστορικά υψηλά στην ανακύκλωση. Τα ανακυκλώσιμα, μάλλον υλικά, τα οποία οδεύουν στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών της εταιρείας ανακύκλωσης. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν ημέρες οι οποίες το ΚΔΑΗ δεν μπορεί να διαχειριστεί τον όγκο των ανακυκλώσιμων υλικών που πηγαίνει εκεί προς διαχείριση ο Δήμος Καλαμάτας. Είναι τόσο πολύ μεγάλο. Παρά το ότι έγινε αναβάθμιση του ΚΔΑΗ πριν περίπου ένα χρόνο. Ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει την κομποστοποίηση. Έχουμε πάρει απόφαση από το 2013 για στήριξη οικιακής κομποστοποίησης και μάλιστα αποδεδειγμένα όποιος υλοποιεί πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης έχει έκπτωση στα τέλη καθαριότητας κατά 20%. Συγχρόνως στηρίζουμε τη συνοικιακή κομποστοποίηση. Έχουμε εγκαταστήσει 61 συνοικιακούς κομποστοποιητές. Συνεργαζόμαστε με μια ομάδα νέων επιστημόνων οι οποίοι έχουν τη διάθεση αλλά και τις γνώσεις για να στηρίξουν την προσπάθεια και σύντομα θα έχουμε και μια νέα συνεργασία. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, το ένα θέμα προς συζήτηση είναι και η δημιουργία ρεύματος ανακύκλωσης. Όχι ανακύκλωσης, με συγχωρείτε, κομποστοποίησης. Συλλογής δηλαδή οργανικών, τα οποία θα ξεκινήσει από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους που παράγονται σημαντικές ποσότητες οργανικών, όπως είναι η αγορά, το νοσοκομείο, το αεροδρόμιο, αεροπορία μάλλον, το στρατόπεδο, αλλά θα το επεκτείνουμε αυτό και σε συνοικίες.